Καλημέρα σας, κύριε Ταβερναράκη. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Καλημέρα σας. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Καλό Πάσχα. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο Επικοινωνία. Συμμετείχατε στην τηλεδιάσκεψη με τον Πρωθυπουργό για αυτή την μελέτη ουσιαστικά, την επιδημιολογική μελέτη για την πανδημία στη χώρα μας. Μας λέτε λίγο τα στοιχεία, διότι όλα αυτά που έρχονται τώρα, κύριε Ταβερναράκη, από τη μία μας κάνουν να αισιοδοξούμε ότι στην Ελλάδα τα πάμε αρκετά έως πολύ καλύτερα από άλλες χώρες, αλλά από την άλλη όλο αυτό, το ότι αυτό το lockdown μπορεί σιγά σιγά να συζητάμε πώς θα έχουμε άρση σταδιακή των περιορισμών, αλλά η επανάληψή του και αν έχουμε δεύτερο ή τρίτο κύμα, ξέρετε, αρχίζει λίγο και βαραίνει την ψυχολογία μας. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Η μελέτη αυτή η οποία ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό είναι μια εμβληματική δράση που αφορά εκτεταμένες μελέτες ανίχνευσης του ιού. Στην ουσία τα τεστ για την ανίχνευση του ιού θα γίνουν πλέον σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στη φάση που θα προσπαθήσουμε να βγούμε από τους περιορισμούς, από τα περιοριστικά μέτρα, γιατί τότε θα πρέπει να μπορούμε να εχνηλατούμε τα περιστατικά, να εχνηλατούμε τη διάδοση του ιού στον πληθυσμό. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορούμε να λαμβάνουμε έγκαιρα στη συνέχεια τα μέτρα που χρειάζεται, στοχευμένα, έτσι ώστε να μπορέσει και η οικονομία να ξαναπάρει μπρος, αλλά και να βγούμε από τους περιορισμούς που είμαστε τώρα. Κύριε Ταβερναράκη, όμως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έχουμε τα περιοριστικά σίγουρα μέχρι τις 27 Απριλίου. Χθες τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας καταλάβαμε ότι δεν είναι ακόμα η ώρα να συζητάμε τι θα πρωτοανοίξει, ποιο μέτρο θα αρθεί στην πρώτη φάση. Από την άλλη, κύριε Ταβερναράκη, αυτά τα μοριακά τεστ, αυτά συζητάμε τώρα, πότε θα μπορούν να γίνουν πιο μαζικά, ώστε να μας δώσουν ένα καλύτερο δείγμα και μια καλύτερη αντίληψη πώς θα περάσουμε στην επόμενη φάση με βάση του πώς έχει καταγραφεί ο ιός στο γενικό πληθυσμό. Ναι, αυτό είναι ένα τμήμα της μελέτης. Στην ουσία εκτεταμένη έλεγχη, περισσότερος αριθμός τεστς. Ναι. Αλλά ένα άλλο μεγάλο τμήμα της μελέτης αφορά την ανάλυση του γενετικού υλικού του ίδιου του ιού, όπως και του γενετικού υλικού ανθρώπων που έχουν νοσήσει με τον ιό. Έτσι θα μπορέσουμε να βρούμε αν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα, για παράδειγμα, στη βαρύτητα της νόσου και στην γενετική σύσταση του ασθενούς. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποια γενετική προδιάθεση η οποία μπορεί να κάνει κάποιον πιο ευαίσθητο στη μόλυνση από τον ιό. Έτσι θα μπορούμε να λαμβάνουμε έγκαιρα προστατευτικά μέτρα. Επίσης θα μπορούμε, αναλύοντας το γενετικό υλικό του ιού, να διαπιστώσουμε ποια στελέχη είναι αυτά τα οποία υπάρχουν στη χώρα, είναι παρόντα στον πληθυσμό. Όπως ξέρετε, ήδη έχουν ανιχνευτεί 3 διαφορετικά στελέχη του ιού. Ενδέχεται να υπάρχουν και περισσότερα. Με τις μοριακές αυτές τις τεχνικές ανάλυσης του γενετικού υλικού θα μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι τα στελέχη, αν υπάρχει διαφοροποίηση στην επικινδυνότητά τους, και έτσι να λαμβάνουμε έγκαιρα αντίστοιχα προστατευτικά μέτρα. Τώρα, κύριε Ταβερναράκη, σχετικά με αυτή την έρευνα του Harvard, που λέει ότι θα πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση και ουσιαστικά σε ετοιμότητα για τα επόμενα 2 χρόνια. Προφανώς αυτό έχει να κάνει και με το πότε θα έχουμε το εμβόλιο, που δεν είναι μια εύκολη περίπτωση, διότι ακόμη και αν κάτι φτάσει σε ένα τελικό στάδιο μετά, φαντάζομαι ότι πρέπει να γίνει και η σχετική διαδικασία να περάσει και να εμβολιαστούν κάποιοι άνθρωποι και να γίνουν κάποια πειράματα και να δούμε αν μπορεί να έχουμε τη διάθεσή του. Αλλά αυτό τι σημαίνει, κύριε Ταβερναράκη, για την καθημερινότητά μας? Δηλαδή ότι θα έχουμε ενδεχομένως διαδοχικά lockdown, δηλαδή μπορεί να προχωράμε σε μια άρση μέτρων βλέποντας ότι αυτό μας οδηγεί σε ένα κίνδυνο να ξαναμαζευόμαστε για το επόμενο διάστημα? Αυτό που είπατε είναι πολύ σωστό. Στην ουσία η μελέτη αυτό που δείχνει είναι ότι όταν απουσιάζει το εμβόλιο και μια αποτελεσματική θεραπεία, ποτέ δεν είμαστε ασφαλείς. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε διαδοχικές εξάρσεις. Στην ουσία θα πρόκειται για μια φθήνουσα ταλάντωση.
θα έχουμε διαδοχικά πικς στον πληθυσμό, διαδοχικές κορυφώσεις της διάδοσης του ιού και της νόσου, όταν θα αρχίσουμε να βγαίνουμε από τα περιοριστικά μέτρα. Γι' αυτό είπατε πολύ σωστά στην αρχή ότι πρέπει όλα αυτά να γίνουν με πολύ προσοχή. Όταν δεν υπάρχει το εμβόλιο, δεν έχουμε ουσιαστικά τρόπο προστασίας από τον ιό. Δεν μπορούμε δηλαδή να λάβουμε προληπτικά μέτρα να εμβολιαστεί ο πληθυσμός ώστε να μπορεί να αντισταθεί στον ιό. Mm-hmm. Και δεν υπάρχει και αποτελεσματικό φάρμακο ακόμα το οποίο να είναι ειδικό για τον ιό αυτό. Απουσία αυτών των δύο, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και στη διαχείριση του πώς θα βγούμε από τα περιοριστικά μέτρα, αλλά και στη συνέχεια στην παρακολούθηση του πώς διαδίδεται ο ιός στον πληθυσμό. Πάμε λοιπόν σε αυτή την πολύ δύσκολη εξίσωση που ενδεχομένως θα κληθεί και η χώρα μας να λάβει, η κυβέρνηση μαζί με την επιστημονική κοινότητα, για τη φάση αυτή κάποιας σταδιακής άρσης των μέτρων και ενδεχομένως και με παρακολούθηση και υποδοκιμή όλα αυτά. Για το κομμάτι της ανοσίας που συζητείτε πάρα πολύ, κύριε Ταβερναράκη, καταλαβαίνουμε ότι εμείς με αυτά τα κρούσματα που έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε και να δώσουμε και το χρόνο στο ΕΣΥ να σταθεί και να μπορέσει να ανταποκριθεί και να μην βάλουμε σε κίνδυνο περισσότερες ζωές ανθρώπων, η ανοσία όμως υπολογίζεται σε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό. Και ένα στίχημα είναι πώς σιγά σιγά θα χτιστεί η ανοσία στον πληθυσμό. Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Ταβερναράκη? Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουμε πολλά σχετικά με το θέμα της ανοσίας. Κατά πόσον δηλαδή κάποιος που έχει ήδη νοσήσει με τον ιό είναι προστατευμένος από νέες μολύνσεις. Μάλιστα έχουν ήδη υπάρξει αναφορές ανθρώπων που μολύθηκαν για δεύτερη φορά, νόσησαν δηλαδή για δεύτερη φορά. Ενδέχεται, όπως σας είπα στην αρχή, να υπάρχουν διαφορετικά στελέχη τα οποία να μπορούν να μολύνουν διαδοχικά τους ίδιους ασθενείς. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει αναπτύξει ανοσία σε ένα συγκεκριμένο στέλεχος να μην έχει ανοσία σε κάποιο άλλο στέλεχος. Δεν γνωρίζουμε ακόμα αρκετά για το θέμα αυτό. Και όταν δεν γνωρίζουμε αρκετά, δύο πράγματα πρέπει να κάνουμε. Το ένα είναι να μελετήσουμε την απειλή για να μπορέσουμε να την καταλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την απειλή αυτή. Ναι. Και από την άλλη, το δεύτερο είναι στην ουσία να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη διαχείριση του πώς θα χαλαρώσουν τα μέτρα. Θα δουλέψουμε σε κάθε περίπτωση με το χειρότερο σενάριο. Αυτό είναι η πιο ασφαλής λύση που έχουμε στα χέρια μας όταν δεν έχουμε ακόμα πρώτον κατανοήσει τον ιό τον ίδιο, ναι, και δεύτερον δεν έχουμε τα όπλα, δηλαδή το εμβόλιο και τα φάρμακα για να τον αντιμετωπίσουμε. Πάμε λίγο σε αυτό το θέμα με τα φάρμακα. Το εμβόλιο, κατά τη δική σας πρόβλεψη, εν πάση περιπτώσει παρακολούθηση όλης της παγκόσμιας μεγάλης μάχης που έχει ρηχτεί για να το παρασκευάσει, είναι πάρα πολλά σε εξέλιξη, σε έρευνα. Χθες έβλεπα ότι η Κίνα έχει αρχίσει και κάνει δοκιμές ενός εμβολίου. Άλλες χώρες, άκουγα ότι στην Ολλανδία εμβολιάζονται με το εμβόλιο της φυματίωσης, λέει, γιατί αυτό ενισχύει το ανοσοποιητικό. Όσο περιμένουμε για το εμβόλιο, και δώστε μας και τη δική σας τοποθέτηση, πότε μπορεί να είναι αυτό στο πιο σύντομο και αισιόδοξο σενάριο, και επίσης τι άλλα φάρμακα πιο στοχευμένα θα μπορέσουμε να έχουμε ως όπλα για το επόμενο αυτό διάστημα? Νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι σε ό,τι αφορά και την ανάπτυξη αποτελεσματικών εμβολίων αλλά και την ανάπτυξη θεραπευτικών αγωγών. Η επιστημονική κοινότητα σε παγκόσμιο επίπεδο έχει κινητοποιηθεί με τρόπο που πραγματικά δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Πρόκειται για πανστρατιά ερευνητική σε όλο τον κόσμο, και στην Ελλάδα βέβαια έχει κινητοποιηθεί η ερευνητική κοινότητα. Ήδη δοκιμάζονται εμβόλια, είμαστε στο στάδιο κλινικών δοκιμών για πολλά εμβόλια, πάνω από 4 δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή και μάλιστα είναι σε προχωρημένο στάδιο κλινικών δοκιμών. Ναι. Υπάρχουν και άλλες προσπάθειες που γίνονται. Οπότε το αισιόδοξο σενάριο είναι ότι θα έχουμε εμβόλιο ίσως και μέσα στη χρονιά, ίσως και μέσα στο 2020. Σε ό,τι αφορά τώρα το φάρμακο, δοκιμάζονται φάρμακα τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά ήδη, είναι διαθέσιμα δηλαδή, αλλά ήταν ειδικά για άλλες ασθένειες.
όπως για παράδειγμα αντιελονσιακά φάρμακα, η υδροξυχλωροκίνη είναι ένα τέτοιο φάρμακο, αντιϊκά, η ρεμδεσιβίρη που πρόσφατα δημοσιεύτηκε ότι υπάρχουν θαρρυντικά αποτελέσματα, κάποια αντιφλεγμονώδη. Επίσης, σε συνδυασμό ή μεμονωμένα μπορούν να χορηγούνται και, και εκεί έχουμε επίσης ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Όλα αυτά είναι πράγματα που γίνονται με φρενήρις ρυθμούς κυριολεκτικά. Έρευνα που σε άλλες εποχές θα έπαιρνε χρόνια ή και δεκαετίες, τώρα έχει συμπυκνωθεί σε διάστημα μηνών. Κύριε Ταβερναράκη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, αν είναι σε γνώση σας. Όταν λέμε για πιο στοχευμένο φάρμακο, αυτή τη στιγμή τι συζητάμε, ότι αυτό το φάρμακο θα μπορεί ενδεχομένως να χορηγείται και προληπτικά? Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι είναι σε ομάδες υψηλού κινδύνου, ενδέχεται ναι, σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις να μπορεί να χορηγούνται φάρμακα ακόμα και προληπτικά. Αυτό είναι το γρηγορότερο που μπορούμε να κάνουμε τώρα. Στην ουσία, δηλαδή, να πάρουμε φάρμακα τα οποία ήδη χρησιμοποιούνται σε άλλες ασθένειες και να δούμε αν είναι αποτελεσματικά. Γιατί αυτά τα φάρμακα υπάρχουν ήδη διαθέσιμα. Δεν χρειάζεται να έχουμε ξανά έγκριση από το FDA ή τον off. Πρόκειται για το περίφημο repositioning ή repurposing των φαρμάκων. Δηλαδή κάτι που χρησιμοποιούνταν για μια ασθένεια, τώρα το τοποθετούμε να χρησιμοποιείται για κάποια άλλη ασθένεια. Αυτό είναι το πιο γρήγορο, δεδομένου του ότι είναι επίγουσα η ανάγκη να έχουμε κάποιο φάρμακο. Μάλιστα. Αλλά παράλληλα, στο υπόβαθρο, γίνονται μελέτες για την ανάπτυξη ειδικών φαρμάκων για, στοχευμένα για αυτό το συγκεκριμένο ιό. Μάλιστα. Ειδικά δηλαδή για αυτόν τον ιό. Αυτά βέβαια θα πάρουν περισσότερο χρόνο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί θα πρέπει να δοκιμαστούν, θα πρέπει να δούμε αν είναι ασφαλή. Αυτό παίρνει κάποιο χρόνο να γίνει. Οι κλινικές δοκιμές δεν μπορούν να γίνουν σε μια μέρα. Θα χρειαστεί δηλαδή κάποιους μήνες, ίσως και παραπάνω, για να δούμε αν είναι αποτελεσματικά. Μάλιστα. Κύριε Ταβερναράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας εύχομαι καλή ανάσταση. Επίσης, καλή ανάσταση. Καλημέρα.